σου πω ένα παραμύθι για τις θάλασσες τα βάθη, για κορσαρούς και φρεγάτες, τις γοργόνες και τα φύκια. Μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις. Το μαγικό σπιρτόκουτο. Ένας στρατιώτης προχωρούσε στο μεγάλο μακρύ δρόμο. Αριστερό πόδι, δεξί πόδι, αριστερό, δεξί. Μετά από πόλεμο τόσων χρόνων... Επιτέλους γύρισα σπίτι. Ελπίζω πως κάποιος θα έχει να δώσει δουλειά σε έναν απένταρο πεινασμένο ήρωα. Χαλτ! Ποιος είναι εκεί? Καλησπέρα, γενναίε στρατιώτη. Ούτε ωραίο. Μητερό σπαθί που έχεις. Και τι μεγάλος υπνόσακος. Πού το πας τώρα, αγριούλα? Βάζω στοίχημα πως ένας τόσο δυνατός άντρας θα μπορούσε να κουβαλήσει ένα μεγάλο θησαυρό σε αυτό. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Όμως άκουσα πως είπες ότι είσαι φτωχός και πεινασμένος. Σωστά. Ξέρεις για κάποιον θησαυρό? Πράγματι, ξέρω. Χρυσά, ασημένια και χάλκινα νομίσματα. Τόσα πολλά δεν έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Συνέχισε να μιλάς. Πρέπει μόνο να κατέβεις από την κουφάλα αυτού του δέντρου, να γεμίσεις το σάκο και τις τσέπες σου, και όταν τελειώσεις εγώ θα σε ανεβάσω επάνω. Είναι πολύ εύκολο. Και εσύ τι θα πάρεις? Δεν με νοιάζουν τα χρήματα εμένα. Το μόνο που θέλω είναι ένα παλιό σπιρτόκουτο που θα βρεις εκεί κάτω. Συναισθηματική λόγη, καταλαβαίνεις. Ανήκεις στην πολύ αγαπημένη μου γιαγιά. Και τότε γιατί δεν κατεβαίνεις εσύ να το πάρεις? Είμαι πολύ γριά και ανήμπορη. Και ο θησαυρός φρουρείται. Αν όμως ακολουθήσεις τις οδηγίες μου, θα είσαι ασφαλής. Αν αυτό είναι κάποιο κόλπο... Μην είσαι αντόητος. Είμαι μια αδύναμη γριά γυναίκα που ζητάει βοήθεια από ένα δυνατό και τολμηρό στρατιώτη. Και σαν αντάλλαγμα του προσφέρω μια περιουσία. Τι έχω να χάσω? Εντάξει, γριούλα, πες τα μου όλα. Μπράβο, γενναίε στρατιώτη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα χρειαστείς αυτό. Λοιπόν, έφτασες τελικά! Τι βλέπεις? Όπως ακριβώς τα είπες! Ένα μεγάλο άνοιγμα και τρεις πόρτες! Πήγαινε στην πρώτη! Κάνε ό,τι σου πω και μη φοβάσαι τίποτα! Βλέπεις ένα μεγάλο κουτί με ένα σκύλο επάνω? Δεν έλεγες ψέματα για τα μάτια του, είναι μεγάλα σαν φλετζάνια. Ναι, άστο αυτό τώρα. Βάλ' το στο πανί που σου είπα και δεν θα σε πειράξει. Έλα, μικρούλη, έλα. Πέτυχε. Μα και βέβαια. Τώρα άνοιξε το κουτί. Χάλκινα νομίσματα. Χιλιάδες νομίσματα. Θα πάρω μερικά μαζί μου. Βλέπεις το σπιρτόκουτό μου? Δεν έχει τίποτα εδώ εκτός από ένα σωρό χάλκινα νομίσματα. Λοιπόν, αφού ευχαριστήθηκες με αυτά, που να δεις την άλλη αίθουσα. Την άλλη αίθουσα? Συγγνώμη, μικρούλη. Με καλεί το καθήκον.
Θεούλη. Αυτός εδώ έχει μάτια σαν πιάτα. Ναι, τώρα κάνε ό,τι έκανες και πριν. Με το πανί και μη φοβάσαι. Ναι, έλα μικρό μου σκυλάκι. Κι αυτός βαρύς είναι. Ναι, κι εγώ χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Ασημένια νομίσματα. Είμαι πλούσιος. Πλούσιος! Ναι, μπράβο σου. Βλέπεις το σπιρτόκουτό μου πουθενά? Όχι. Το μοναδικό κουτί εδώ πέρα είναι αυτό που θα με κάνει πλούσιο. Να πάρει. Τότε πήγαινε να δεις και την άλλη αίθουσα. Τι να έχει άραγε εκεί μέσα? Δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Μόνο η θάλασσα ακούγεται. Για ένα λεπτό. Δεν υπάρχει θάλασσα εδώ γύρω. Το βλέπεις? Αν εννοείς αυτό το τεράστιο τρομερό σκυλί με τα μάτια σαν ρόδες άμαξες, ναι, το βλέπω. Δεν υπάρχει λόγος να υπερβάλλεις. Τέλος πάντων, και τον βλέπω και με βλέπει. Τουλάχιστον θα πεθάνω πλούσιος, αν δεν ζήσω αρκετά για να ξοδέψω τα λεφτά μου. Λοιπόν, έλα, πάμε. Εντάξει, είναι πάνω στο πανί. Τώρα όμως πρέπει να το βγάλω από πάνω μου. Απίστευτο! Με όλο αυτό το χρυσάφι αγοράζω ένα παλάτι! Ωραία, γιαγιούλα! Ανέβασέ με! Μόνο όταν βρεις και το σπιρτόκουτό μου! Α, ναι. Αυτό το είχα ξεχάσει. Περίμενε! Αχα! Το βρήκες τελικά! Λοιπόν! Ναι, νομίζω ότι το βρήκα. Το σπιρτόκουτό μου! Δώστα μου! Όχι, αν δεν μου πεις πρώτα τι το θέλεις, μάγισσα. Κάθισε ήσυχα! Εμπρός! Αλλιώς τα πράγματα θα χειροτερέψουν για σένα. Να μη σε ενδιαφέρει, ανόητε κουφιοκέφαλε. Εσύ πήρες τα λεφτά σου. Τώρα δώσε μου το σπιρτόκουτό μου. Είπα, δώστα μου. Δεν είσαι τόσο γενναίος τώρα, έτσι, στρατιώτη. Ωρα να συναντήσεις όλους τους συντρόφους σου στον κάτω κόσμο, τώρα αμέσως! Όχι! Δεν θα το κάνεις! Αχ, κατάρα! Από αυτό όμως θα τα ξεφύγεις εύκολα! Δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή, μάγισσα! Και έτσι την σκότωσε. Αυτά θα με βγάλω μια χαρά. Όχι δωμάτιο, τη βασιλική σουίτα παρακαλώ. Να έχει ένα ωραίο μεγάλο μπάνιο. Δεν θα πιστέψετε να σας πω πόσο καιρό έχω να κάνω μπάνιο. Μα σας πιστεύω, κύριε. Αλήθεια. Και κάτι να φάω. Μπριζόλα, χοιρινό, αυγά, ό,τι έχετε. Μάλιστα.
Και με ποιο τρόπο σκοπεύει ο κύριος να πληρώσει για όλα αυτά? Μήπως ο κύριος θα ήθελε να του γυαλίσουμε και τις μπότες του? Ξέρεις κάτι, νομίζω πως αρχίζει να μ' αρέσει που είμαι πλούσιος. Πες στον πατέρα σου ότι φτιάχνει απίθανες μπότες. Α, και αυτό για σένα. Μην τα ξοδέψεις όλα. Μια χρυσή κορώνα. Σας ευχαριστώ, κύριε. Δεν κάνει τίποτα. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι να μην έχεις δεκάρα στην τσέπη σου. Ποιος είναι αυτός? Κάποιος ξένος ευγενής. Κι έτσι, τώρα ο στρατιώτης ήταν ένας ευγενής κύριος που βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από φίλους με εκλεκτό και ακριβό γούστο. Υπέροχο φαγοπότη! Στην υγειά του οικοδεσπότη μας! Δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε τα ονόματά του. Στην υγειά μας και στην υγειά του καλού μας ανθρώπου. Στον ευγενικό κύριο! Στον πρίγκιπα που του αξίζει μια πριγκίπισσα! Πριγκίπισσα? Α, ναι! Η πιο όμορφη πριγκίπισσα του κόσμου, μάλιστα! Αλήθεια, ε? Και πώς θα τη γνωρίσω? Α, δεν μπορείς. Κανείς δεν μπορεί. Βλέπεις, κάποτε υπήρξε μια προφητεία. Όχι, δεν μπορεί. Η κόρη μας θα παντρευτεί ένα κοινό στρατιό. Για να σιγουρευτεί, κλείδωσε την πριγκίπισσα στο χάλκινο πύργο. Και κανείς, παρά μόνο ο βασιλιάς και η βασίλισσα, μπορούσαν να μπαινοβγαίνουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω ο ίδιος αυτήν την πριγκίπισσα. Συγγνώμη που το αναφέρω, κύριε. Υπάρχει όμως ένα προβληματάκι με το λογαριασμό σας. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα, φίλε μου? Ορίστε. Ο κύριος αστειεύεται σίγουρα. Αυτό δεν καλύπτει ούτε τις μέντες για μετά το δείπνο. Καλά ξεκουμπίδια. Απατεώνα. Ανεύθυνε τσαρλατάνε. Τζαμπάτζι. Ναι, αν ήξερα ότι θα πλήρωνα το δικό μου λογαριασμό, δεν θα είχα παραγγείλει ούτε τα μισά. Τι να γίνει, έτσι γίνεται συνήθως, ε? Τώρα που ο στρατιώτης ήταν και πάλι φτωχός, κανένας από τους φίλους του δεν ερχόταν να τον δει. Έχει πολλές σκάλες. Τι είδος δικαιολογία είναι αυτή? Έτσι και δεν βρω μερικά ξύλα σύντομα, θα ξυλιάσω εδώ μέσα σίγουρα. Ωχ, όχι. Μη μου πεις ότι τέλειωσαν και τα σπίρτα τώρα. Για ένα λεπτό. Ναι, το κουτάκι της γραίας μάγισσας. Μα τι... Χάλκινε! Από πού ξεφύτρωσες εσύ? Είναι δυνατόν? Αυτό το σπιρτόκουτο πρέπει να είναι μαγικό, ε! Λοιπόν, μερικά χάλκινα νομίσματα θα ήταν πολύ χρήσιμα αυτή τη... στιγμή. Μπράβο σου, χάλκινε! Αφού εσύ φέρνεις τα χάλκινα νομίσματα, τότε θα μπορούν να φέρουν και τα άλλα δύο σκυλιά, σωστά? Νομίζω πως το κατάλαβα το κόλπο. Για να δούμε. Δύο ανάματα για τα σημαίνια, ε? Τρία ανάματα για τα χρυσά. Αυτή η πληροφορία μου άρεσε πολύ, χάλκινε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ παρήγγειλα το παγόνι με σάλτσα μαύρου κύκνου. Δεν είναι έτσι. Εσύ παρήγγειλες πατέ κότας. Τι θέλεις εσύ εδώ? Να ανανεώσω τη διαμονή μου.
Μάλιστα, κύριε. Βεβαίως, κύριε. Χαιρόμαστε που μας ξανάρθατε, κύριε. Απ' την αρχή είχε τα χρήματα. Το ήξερα. Είναι πλαγκατζής. Τι καλός άνθρωπος. Ζήτω, ζήτω! Και έτσι, ο στρατιώτης μετακόμισε και πάλι στο όμορφο διαμέρισμά του και οι φίλοι του ήθελαν να κάνουν και πάλι παρέα σε εκείνον και τα χρήματά του. Ένιωσε πιο μόνος από ποτέ και οι σκέψεις του γύρισαν στην πριγκίπισσα. Δεν ξέρω, φίλοι μου. Σκέφτομαι συνέχεια εκείνη την καημένη πριγκίπισσα που είναι κλειδωμένη στο χάλκινο πύργο. Λένε όλοι πως είναι πιο όμορφη και από το φως του φεγγαριού. Μακάρι να μπορούσα να τη δω κι εγώ. Δεν έκανα λάθος. Πρέπει να τη φιλήσω. Και το έκανα. Μητέρα, πατέρα, χτες είδα το πιο όμορφο όνειρο. Έναν σκύλο με μάτια σαν τα φλιτζάνια μας. Πέταξα πάνω από την πόλη στην πλάτη του σκύλου και ένας στρατιώτης με φίλησε. Πολύ όμορφο όνειρο, καλή μου. Τι να σημαίνει όμως? Εγώ θα σου πω τι σημαίνει, νεαρή μου. Ότι η μητέρα σου θα μείνει μαζί σου απόψε για να σιγουρευτεί ότι ήταν ένα απλό όνειρο. Εκείνο το βράδυ όμως... Δεν αντέχω άλλο πια. Πρέπει να την ξαναδώ. Ασημένιε, πήγαινε εσύ αυτή τη φορά. Και φέρ' σου τις ευγενικά, ε! Η βασίλισσα όμως είχε φορέσει τις μαγικές της βότες. Μη βιάζεσαι τόσο, σκυλάκι! Και έτρεξε πίσω του το ίδιο γρήγορα. Τι πηγαίνει. Θα σημαδέψω το μέρος με μια κυμωλία και έτσι ο άντρας μου και οι άντρες του θα ξέρουν που θα ψάξουν. Κάθε σου φιλί γιατρεύει την κουρασμένη από τον πόλεμο καρδιά μου, γλυκιά μου. Χάραξε. Ασημένιε, καλύτερα να τη γυρίσεις πίσω. Εδώ είναι, καλέ μου. Είμαι σίγουρη. Σημάδεψα τον τοίχο με ένα σταυρό από κυμωλία. Όχι, δεν μπορεί. Μα δεν καταλαβαίνω. Άκουσε, καλέ μου, είναι απλό. Μόλις το σκυλί έρθει να την πάρει, αυτοί οι σπόροι θα πέσουν από την τρύπα αυτού του σάκου και θα μας οδηγήσουν σε εκείνους. Θα το δεις. Τι μάγια μου έχουν κάνει πια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να φάω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ώσπου να τη δω. Χρυσέ, η σειρά σου. Και φρόντισε να μην σε ακολουθήσουν. Να, πριγκίπισσά μου. Πόσο εύχομαι να γινόμουν ο πρίγκιπάς σου. Έτσι, μια μέρα θα σε έκανα γυναίκα μου. Ένα τελευταίο φιλί πριν από την αυγή. Έχεις δίκιο, Χρυσέ. Πήγαινε τη σπίτι. Ασημένιε, χάλκινε. Πηγαίνετε κι εσείς τώρα. Θέλω να μείνω μόνος μου.
Αντίο, αγάπη μου. Ε? Ο-ο. Είδες τη σπόρη από το σακούλι. Είναι σε όλο το πάτωμα. Πάρτε τον! Αύριο θα σε κρεμάσω. Ώστε φτιάχνω την κιλοτίνα μου. Έχω αντιμετωπίσει ξανά το θάνατο. Γιατί να ζω χωρίς την αγαπημένη μου, την πριγκίπισσά μου. Για κοίτα, όλοι αυτοί έχουν έρθει να δουν την αποχαιρετιστήρια παράστασή μου. Καλύτερα λοιπόν να τους δώσω μια καλή παράσταση. Ε, μικρή, μην βιάζεσαι τόσο. Δεν θα γίνει τίποτα μέχρι να φτάσω εγώ εκεί. Σας θυμάμαι σας. Κάποτε μου δώσατε μια χρυσή κορώνα. Και θα σου δώσω αυτό το νόμισμα αν πας στο ξενοδοχείο να μου φέρεις το κουτάκι που θα βρεις στο δωμάτιό μου. Είναι στην πολυθρόνα, δίπλα στο τζάκι, στη βασιλική σουίτα. Γρήγορα όμως. Στη βασιλική σουίτα, θα γυρίσω σε λιγάκι. Γρήγορα, μικρέ, γρήγορα. Αλλιώς, ξέχασέ με. Αυτό ήθελα μόνο. Να δω άλλη μια φορά την αγαπημένη μου πριγκίπισσα. Αυτός είναι ο στρατιώτης των ονείρων μου. Σταματήστε, πατέρα. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Τον αγαπώ. Με αγαπάει. Το ήξερα. Πάψε, μικρή. Εκτελεστή. Προχώρησε. Σταθείτε. Δηλαδή, δεν έχω μια τελευταία επιθυμία. Να καπνίσω τελευταία φορά, μεγαλειότατε. Όχι. Δεν έχω τη διάθεση. Εκτελεστή! Πολύ καλά. Αλλά να μην μας πάρει όλη την ημέρα. Εκτελεστή! Τα χέρια του. Ακού. Ξέρω πως ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχεις όμως ιδέα πόσο κακό κάνει το τσιγάρο στην υγεία σου. Συγγνώμη. Φυσικά, έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχείς για την υγεία μου, εκτελεστή. Ασημένιο. Χρυσέ. Τα πεθερικά μου εκεί πέρα πιστεύουν ότι δεν μου αξίζει το χέρι της κόρης τους. Πηγαίνετε να τους αλλάξετε τη γνώμη, έτσι παιδιά. Λοιπόν, πριγκίπισσα, είναι περίεργη στιγμή αυτή για πρόταση, το ξέρω όμως. Αγάπη μου, και βέβαια θα σε παντρευτώ. Εξάλλου είσαι ο άντρας των ονείρων μου. Ζήτω! Δεν ξαναείδαν ποτέ το γέρο βασιλιά και τη βασίλισσα. Όσο για τα σκυλιά, όλα είχαν τη θέση τους δίπλα στο βασιλιά και στο γαμήλιο βασιλικό τραπέζι, όπου όλοι κάθονταν εκεί με τα μάτια πιο ορθάνυχτα από ποτέ και το φαγοπότι κράτησε για μια βδομάδα.